Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε ρημή και καθάρισε ημάς από πάσης κυνήδος και σώσον αγαθέ τα σπιαγάς ημών. Αμήν. Ο γέροντας ο μακαριστός, ίσως, λέγει, είναι αδύνατον να γράψουμε σε ένα βιβλίο ή να περιγράψουμε με το στόμα μας το βίο ενός Αγίου. Είναι λόγια ή είναι έργα ο βίος του Αγίου. Γιατί ο Άγιος εβίωσε τη ζωή ολόκληρη πάνω στο θέλημα του Θεού. Που το θέλημα του Θεού δεν είναι με τη λογική κατανοητό. Χρειάζεται λογική, αλλά όχι για να κατανοήσει αυτό που είσαι ο Άγιος. Ο τρόπος που καταλαβαίνετε ο βίος του Αγίου είναι η ζωή. Γράφει για τον πατέρα Παΐσιο ότι που είναι Άγιος στην ουσία, ότι προσευχότανε και η προσευχή του ήταν καυτή, το λέγει ο ίδιος, γιατί αισθανόταν, λέει, θεία τρέλα, θεία τρέλα. Και ο ίδιος λέει, να σε πούνε παραβό για τον Θεό, τι πιο ωραίο. Σταματάω τώρα εγώ εδώ. Το επαναλαμβάνω. Τι σημαίνει παραβομένα για τον Θεό και τι είναι η Θεία Τρέλα που λέει ο Πατρεπαΐσιος. Από εδώ μέσα μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε. Όχι. Πες το εσείς, εγώ σταματάω εδώ, θέλω να πείτε μια και εσείς κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ λέω όχι. Όχι, λέω και εγώ βέβαια. Δεν ξέρω τι σου πολύπουξα. Συμφωνάμε και όλοι με τη γνώμη αυτή. Γιατί και ο Παΐσιος το ίδιο λέει, δεν περιγράφεται ο βίος του Αγίου. Και μάλιστα λέει ότι όπως έχουμε ένα δοχείο που είναι γεμάτο νερό και μόλις τρέχει απ' έξω, αυτό μπορούμε με το ζέρι να συλλάβουμε από το, Αγίου, από το βίο του Αγίου. Αυτό που τρέχει μόλις λίγο απ' έξω. Το άλλο είναι ασύλληπτο. Δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός σαν εδώ. Ξέρετε γιατί ξεκινάω έτσι. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αν ο βίος του Αγίου, ο βίος του Αγίου, στο σύνολό του δεν συλλαμβάνεται εδώ και δεν περιγράφεται, τότε αυτό που γράφει η Αγία Γραφή περιγράφεται. Το διαβάζουμε και ξέρετε τι λέμε όταν το διαβάζουμε, το κατάλαβα ή μας αφηγείται κάποιος. Α, το ήξερα. Ούτε η μία έκφραση στέκει, να πεις το κατάλαβα, ούτε η άλλη το ήξερα γιατί το είχα διαβάσει. Θα πείτε, δεν πρέπει να διαβάζουμε ή να καταλάβουμε. Σίγουρα πρέπει. Αλλά το ήξερα, άμα είναι δυνατόν να κάνω διάλογο με τον διάβολο, θα μου πει και εγώ το ήξερα. Γιατί και εγώ την Αγία Γραφή, με την Αγία Γραφή πολέμησα τον Χριστό. Το θυμόσαστε. Και αυτός την ξέρει απ' έξω την Αγία Γραφή. Αλλά όμως είναι, παρότι την ξέρει απ' έξω, είναι ο διάβολος. Δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα τώρα να εφαρμόσει την Αγία Γραφή. Τον καίει άμα την εφαρμόζει.
Την ξέρουμε, αλλά το καίει άμα την εφαρμόσει την Αγία Γραφή. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε αυτό που είπες ή αυτό που διάβασα, το ήξερα. Να το μάθουμε δικαίωμα έχουμε γιατί μαθητεύουμε, αλλά είσαμε εκεί, όχι. Ένα βήμα παραπάνω. Μόνο να μαγιάσουμε. Ορίστε. Μόνο να μαγιάσουμε. Ναι, μάθω, αυτό λέω τώρα. Έχεις το λόγο, μπορεί να μιλήσεις άμα θες ακόμα. Γι' αυτό σταματάω και λίγο. Ναι, λέω έτσι. Ναι, δηλαδή, μελετώ την Αγία Γραφή. Π.χ. λέει, όταν δεις, να μην γνωρίζει το αριστερό τι κάνει το δεξί σου χέρι. Ζητάει εδώ μυστικότητα. Έτσι. Μας μαθαίνει να δίνουμε. Το διαβάσαμε, το γνωρίζουμε. Δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή πρέπει να κάνεις το βήμα να πεις, είπε ο Κύριος να κάνω αυτό, το κάνω. Το κάνω μία, το κάνω δύο, το κάνω τρεις. Και στη συνέχεια θα πάρω την πληροφορία τι περιέχει αυτή η εντολή μέσα. Όχι με τη μελέτη, αλλά με το έργο. Με το έργο που γίνεται. Μας παραγγέλει λοιπόν ο Κύριος να μελετούμε τις γραφές. Μας παραγγέλει να τον μιμούμεθα και ο Κύριος και η Απόστολη. Μας είναι αυτά γνωστά. Δεν φτάνει μόνον, επαναλαμβάνω, η γνώση. Η γνώση των γραφών, μόνον σαν γνώση, μόνο σαν μελέτη, μόνο αυτό αν γίνει, μας βλάπτει. Μόνο αυτό αν γίνει. Μόνο αν διαβάσω, ναι, και σταθώ στη μελέτη μόνο, χωρίς να προχωρήσω παραπέρα, να κάνω ένα βήμα πάνω σε αυτό που διάβασα, δεύτερο βήμα, τότε θα γίνει η Αποκάλυψη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Γιατί έχουμε πολλούς να λένε, α, ξέρεις, πήγα σήμερα και άκουσα κήρυγμα, στην εκκλησία, παραδείγματος χάρη, και μίλησε περί ελεημοσύνης. Το ήξερα όλο το κήρυγμα. Ξέρετε ότι αισθάνεσαι, πώς το λέμε, αηδία, μια, δύο, τρεις, άμα κάτι δεν το κάνεις και έργο. Γιατί πράγματι σε κουράζει κάτι. Αν όμως το κάνεις έργο και πάρεις από τον Κύριο την πληροφορία, πάλι με έργο, με έργο ο Κύριος απαντάει. Η μάθηση γίνεται διέργου, όχι διαγνώσεως, διαμελέτης δηλαδή. Μόνο η μελέτη βλάπτει. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι, ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό που θα πω. Γράφουν ο Άγιος Βαρσανούφιος. Έχουμε ένα αυγό και μέσα στο αυγό είναι το περιεχόμενό του. Αυγό δεν είναι, το αυγό δεν είναι μόνο το κελιφός, είναι το περιεχόμενο. Και αυτό που είναι ουσία είναι αυτό που είναι μέσα. Όχι αυτό που είναι έξω. Η εντολή του Κυρίου είναι αυτό το αυγό που βλέπουμε. Ολόκληρο με το μέσα και με το έξω. Δεν είναι ότι βλέπω το αυγό και λέω, να το αυγό, κατάλαβα τι είναι το αυγό. Το αυγό πρέπει να το βράσεις, να το ανοίξεις, να το φας για να καταλάβεις τι είναι αυτό που έχει μέσα. Προχωρείς σε έργο και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με τη γραφή είναι έργο. Και οτιδήποτε έχει σχέση με την Εκκλησία είναι έργο. Η προσευχή είναι έργο. Όταν προσεύχεσαι με το ζόρι, θα σε κουράζει η προσευχή.
σίγουρο αυτό. Όταν την προσευχή την κάνεις με περισσότερη όρεξη, θα σε κουράζει λιγότερο. Όταν την κάνεις παραπάνω, παραπάνω, τότε πια έχει τη χάρη στο Θεό και σε βοηθάει. Και λέει ο Γιώργος Παΐσιος, εμένα η προσευχή με ξεκουράζει. Στο περί προσευχής. Με ξεκουράζει. Γιατί του λέει η μοναχή, γέρο θα κάνω προσευχή και κουράζομαι. Και λέει, εμένα λέει, με ξεκουράζει λέει η προσευχή. Λέει. Τώρα σαν έτσι σε κουράζει, άλλη δουλειά αυτό. Φαίνεται δεν κατανοούμε ότι είναι κύριο έργο, ότι είναι ανάγκη σαν τον αέρα, σαν το ψωμί, η προσευχή. Στο θέμα το ξέρω, να έχουμε υπόψη μας και το έχουμε υπόψη μας. Όλοι οι χριστιανοί ίσα με εκεί στέκουνε. Άμα τους πεις, ξέρεις, έλα στην εκκλησία, γίνεται κήρυγμα. Να ακούσεις, θα απαντήσει. Τα άμαθα όταν πήγα σχολείο, τα ξέρω. Μπαίνει πάντα μπροστά η γνώση και τίποτα άλλο παραπάνω. Ωραία, τα διάβασες, δεν έβγαλες τίποτα από εκεί πέρα. Έμαθες και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η απλή γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, του προσθέτει εγωισμό. Η γνώση φυσιεί, φουσκώνει τον άνθρωπο. Ενώ η αγάπη προς το έργο μετά από τη γνώση τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Εδώ είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Γνώσεστε την αλήθεια, να γνωρίσετε την αλήθεια. Και έχει διπλή, και άλλη μια εξήγηση εκτός από τη γνώση που ακούμε, να γνωρίσετε την αλήθεια. Τι σημαίνει ακόμη, να την αγαπήσετε την αλήθεια. Λέει ο Κύριος, εγώ έγνω καημάς, εγώ σας έχω γνωρίσει. Και δεν έχει την έννοια απλώς σας έχω γνωρίσει, αλλά σας έχω αγαπήσει. Με στη γραφή συναντάτε αρκετές φορές η λέξη γνωρίζω και ερμηνεύεται αγαπώ. Έτσι ο Κύριος γνωρίζει, σημαίνει γνωρίζει ο Κύριος μόνο το καλό. Άρα τον καλό τον γνωρίζει, άρα τον αγαπάει τον Χριστόν άνθρωπο. Μελετούμε λοιπόν τη γραφή. Βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα, θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο που το είδαμε και την περασμένη φορά. Φωνάζει η Εκκλησία και καλή. Φωνάζει η Εκκλησία και με την καμπάνα της. Με τις ακολουθίες της. Και οι περισσότεροι κοφεύουν. Δεν ακούνε. Ενώ ακούνε, δεν ακούνε. Σύμφωνα με τη φωνή του προφήτη Ισαΐα, της οσύν, της οσύν, με τα ότα, με τα αυτιά, βαρέως ήκουσαν. Δηλαδή, τους έπεσε βαριά η ακοή με το χτύπημα της καμπάνας, με το άκουσμα του Λόγου του Θεού. Και τι έκαναν, εκάμισαν, έκλεισαν και τα μάτια και τα αυτιά, ούτε να ακούνε, ούτε να βλέπουνε θέλουνε. Και δεν είναι μόνο πως στέκει ο κόσμος, ο πολλής απέναντι στο Λόγο του Θεού λέμε τώρα. Δεν βλέπει και δεν ακούει. Θέλει και δεν βλέπει, θέλει και δεν ακούει. Και δεν είναι μόνο ότι στέκουν στο να μην ακούνε και στο να μην βλέπουνε.
Όχι, αλλά προχωρούν και παραπέρα. Ποιοι? Οι ασεβείς, λέει, κύκλο περιπατούς. Οι ασεβείς άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε για Θεό, δεν στέκουν εις αμεκεί να, να κλείνουν τα αυτιά, αλλά αρχίζουν στη συνέχεια, λέει η Γραφή, και καταφρονούν, μιλούνε περιφρονητικά και γελούνε εις βάρος του Λόγου του Θεού. Το λέει ο προφήτης Ισαΐας αυτό ως εξής. Όταν φτάσει ο ασεβής σε βάθος αμαρτίας, σε βάθος κακών, καταφρονεί, περιφρονεί. Και από εκεί και πέρα λέει, στην πάντα το ένα, στην πάντα το άλλο, βλέπει μόνο τι ικανοποιεί τις πέντε αισθήσεις του. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να στραφεί στις αισθήσεις αν δεχότανε και το Λόγο του Θεού να υπάρχει δίπλα. Γιατί έλεγχος. Περιφρονή. Βρισκόμαστε εμείς σήμερα σε ένα περιβάλλον καταφρονητών που περιφρονούν το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο τον περιφρονούν, αλλά και τον πολεμούν το Λόγο του Θεού. Τον πολεμούν το Λόγο του Θεού. Θέλουν να μην υπάρχει. Και τους είναι εμπόδιο στις επιδιώξεις, στις επιθυμίες τους. Λέει ο αδερφός Ιάκωβος ότι οι επιθυμίες του ανθρώπου είναι που τον εμποδίζουν από το να γνωρίσει το θέλημα του Θεού και να το εφαρμόσει. Οι επιθυμίες του ανθρώπου. Μία τέτοια κατάσταση οδηγεί γενικά τους ανθρώπους γενικά σε ένα σημείο διαφθοράς και διαστροφής, τέτοια διαστροφής και διαφθοράς, ώστε το εντελώς μαύρο να θεωρείται άσπρο. Η διαφορά του χειρίστου είδους να παρουσιάζεται ως πρόοδος, σαν να είναι η πρόοδος. Δεν είσαι μέσα στο λούκι της διαφοράς, δεν προοδεύεις, σου λένε. Δεν είσαι μέσα στη νύχτα και στο σκοτάδι που ζούνε, κοιμάσαι όρθιο, σου φωνάζουν. Και δεν είναι, παρακαλώ, ένας απλός πιστός που αντιμετωπίζει δίπλα του μια παγερή ατμόσφαιρα αδιάφορων ανθρώπων και ασεβών. Να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι οι προφήτες, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είχαν παγερή ατμόσφαιρα περιβάλλοντος. Και όχι μόνο παγερής αδιαφορίας, αλλά και συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους του Θεού, χειρίστης. Αφού άλλωστε κανένας από τους προφήτες δεν γλίτωσε το μαρτύριο. Κανένας προφήτες. Και ο τελευταίος των προφητών, ο Ιωάννης, και εκείνος πέρασε από το τσεκούρι του Ηρώδη. Αυτή είναι η στάση του κόσμου απέναντι στο Θεό, απέναντι στο Λόγο του, απέναντι στους απεσταμένους του.
Και δεν περιμένουμε κάποια άλλη συμπεριφορά. Γιατί ο καλός Κύριος είπε «Η εμέ εμίσησε ο κόσμος και ημάς μισήσει». Αν εμένα με μίσησε ο κόσμος, ο κακός κόσμος, ο διαφθαρμένος κόσμος, και εσάς θα σας μισήσει. Η εμέ διώξε και ημάς διώξουσι. Και εσάς είναι ρητή, πολύ ρητή, εντολή του Κυρίου. Προφητεία είναι αυτή. Γιατί βλέπουμε σε όλες τις εποχές να ισχύει αυτός ο λόγος του Κυρίου. Τελείωσε. Αγαπάς τον Κύριο, είσαι υποχρεωμένος να υποστείς τις συνέπειες της αγάπης προς τον Κύριο. Γιατί έχουμε στα χέρια μας προφήτες, αποστόλους, πατέρες, απλούς πιστούς που πέρασαν πιστεύοντας τον Κύριο και θυσιάζοντας στη ζωή τους. Δεν χρειαζόμαστε. Η καλύτερη απάντηση είναι όσοι αγκάλιασαν τον Κύριο σίγουρα υποβήθηκαν και στη θυσία. Χωρίς θυσία δεν γίνεται τίποτα. Διαβάσαμε την περασμένη φορά, θα ξαναδιαβάσω. Και θέλω να σταθώ στο σημείο αυτό, βλέπετε μετράμε, 1, 2, 3, 12, 13 είμαστε σήμερα, έτσι. Και είμαστε οι 13 ή οι 10 ή 8 και πασχίζουμε να ξαναγίνουμε πάλι 13. Και βλέπετε από εμάς τους ίδιους το φαινόμενο της δυσκολίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα και σε άλλους. Γιατί βλέπετε ο Ιερός Χρυσόστομος είχε την Αγία Σοφιά γεμάτη από κόσμο. Το Προάβλιο γεμάτο από κόσμο. Και επειδή ήταν αληθινός τσοπάνης του Θεού, τα έβος και τα πρόβατα. Γιατί λέει, μ' αγαπάς Πέτρε, σ' αγαπάω Κύριε. Να μου βοσκείς τα πρόβατα, λέει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, τα έβος και τα πρόβατα. Σε λιβάδια χλωερά, με πλούσια διδασκαλία. Και όταν χρειάστηκε και εκείνος, σαν τον Κύριο, θυσίασε τη ζωή του. Στην εξορία τελείωσε τη ζωή του. Και μάλιστα μετά από διπλή εξορία, είχε πλησιάσει το τέλος του, ξαπλώνει στην εκκλησία μέσα στα κόμμανα της Ασίας, που τον πηγαίνανε για την εξορία, και όταν είδε ότι φεύγει λέει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν, για όλα εκείνα που για σένα Κύριε έπραξα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», και τα βάσανα δηλαδή. Είναι μια τρανή απάντηση η ζωή των Αγίων, ότι στερεώνεται ο Λόγος του Θεού επάνω στη θυσία. Επομένως, δεν είναι εύκολο έργο. Αυτό το γνωρίζουμε. Και να έρθουμε εδώ, αλλά και να καλέσουμε και ένα ακόμα να μας έρθει εδώ μέσα. Θέλω να ξέρουμε ένα πράγμα, λέει ο Γερο Παΐσιος. Τι λες, θα κάνω αυτό λάθος. Δηλαδή, θα κάνω αυτή την καλή πράξη. Δεν θα κάνεις τίποτα άμα σκέπτεσαι έτσι, τι λέει. Με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσω να κάνω αυτό. Και εμείς, όταν ξεκινάμε να έρθουμε εδώ, ή όταν προσπαθούμε κάποιον άλλο να τραβήξουμε εδώ πέρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει το άλλο έργο της προσευχής για τον Α, για τον Β, για τον Γ. Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να του μιλήσω και φώτισε τον να κάνει αποδεκτό εκείνο που θα του προτείνω εγώ. Και δεν φτάνει μόνο μία φορά για να γίνει αυτό. Χρειάζεται να γίνει επαναληπτικά.
επαναληπτικά. Και πάνω στο επαναληπτικά διαβάζω. Αυτό που ακούσαμε την άλλη φορά, αλλά προσέξτε το. Τονίσαμε προηγουμένως, δεν φτάνει η γνώση. Χρειάζεται να το προσέξουμε, να βγούμε και πιο μέσα από τη γνώση. Να περάσουμε στο μεδούλι της περιπτώσεως. Ο Ιερεμίας απειλούσε με μεγάλες τιμωρίες τους Ιουδαίους. Όταν προέλεγε τα μελλοντικά βάσανα και οι συμπατριώτες του που τον άκουγαν τον περιέβεζαν. Αυτό είναι το κόστος. Αυτό είναι το κόστος. Τον περιέβεζαν. Θα μας κάνεις τον Άγιο. Θα μας κάνεις τον διδάσκαλο. Εσύ ξέχασες ποιος ήσουνα. Πάνε με τρόπο ωραίο. Εκεί πια στο ποιος ήσουνα ήμουνα. Και είμαι ακόμα. Και ψάχνω να βρω τον δρόμο. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσει. Ψάχνω τον δρόμο. Έλα και εσύ να δεις. Προχωράω. Τον περιγελούσαν όλη την ημέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο προφήτης το κήρυγμά του. Το κήρυγμά του. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα μιλάμε για τον προφήτη Ισαΐα. Έχουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τους προεστώτας. Δηλαδή τον προφήτη είναι προεστός. Μας μαθαίνει αυτό που έκανε να το κάνουμε κι εμείς. Και με βάση το έργο του προφήτη, δεν θα γίνουμε προφήτες, αλλά σε κάποια σημεία μπορούμε κι εμείς να ζήσουμε αυτό που είσαι ο προφήτης. Δηλαδή, τον περιγελούσαν όλη την ημέρα. Αυτός έλεγε, δεν ακούτε που μιλάει ο Κύριος, έρχονται. Θα σας πιάσουν, θα σας σύρουν εκ μεγμάλων τους. Μία ημέρα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες, πέντε, δέκα ημέρες, δεν σταματούσε. Και τι έγινε τότε, είπε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν με ακούνε. Η ανθρώπινη αδυναμία. Θα σταματήσω να μιλάω για το όνομα του Κυρίου. Ανθρώπινη αδυναμία. Περιμένουμε να μας δικαιώσουν αυτοί που μας ακούνε. Περιμένουμε να δούμε την αποδοχή των άλλων στην πρόταση που τους κάνουμε, στο λόγο που τους λέμε. Και αφού λοιπόν τους κάνουμε την πρόταση και την αποδοχή που δεν είναι δική μας, αλλά είναι του Κυρίου αποδοχή, δεχόμαστε αρνητική, εντελώς αρνητική συμπεριφορά. Ή πολλές φορές και άσχημη συμπεριφορά. Και φτάνουμε και εμείς ακριβώς στο σημείο. Φίλε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Δεν ξανασχολούμαι με σένα, ναι. Ή και δεν πάω και στο κήρυγμα. Φτάνουμε και σε αυτό το σημείο ακόμα. Σταματάει ο προφήτης, αλλά δεν σταμάτησε ο Θεός. Δεν σταμάτησε ο Θεός. Τι συνέβη, το ξαναδιαβάζουμε, το ξαναείτε την περασμένη φορά. Λέει, το εξής, εγενόμην εις γέλωτα όλη την ημέραν. Είπον ουμίλα λύσω, δεν θα ξαναμιλήσω, ουδε μη ονομάσω το όνομα Κυρίου και δεν θα ξαναμιλήσω πιάνοντας το όνομα του Κυρίου στο στόμα μου. Μεγάλος προφήτης ο Ιερεμίας, πολύ μεγάλος προφήτης, βλέπετε πως λυγίζει. Αντιλαμβάνεστε το γιατί. Παραχωρεί ο Θεός τέτοιες στιγμές
να λυγίζουν οι Άγιοι, να νιώθουν απώλεια χάριτος. Όταν ομιλεί ο προφήτης και είναι ποταγμένος, το σκεπάζει χάρη στον Θεού. Όταν νιώθει ότι κουράζεται, σημαίνει ότι κάπου περνάει ο λογισμός ότι μόνος του είναι, ότι κουράστηκε, τον αφήνει ο Θεός. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε στο νου αυτό που συνέβη με τον Απόστολο Παύλο. Και εκείνος στην Κόρινθο, επειδή ήταν η Κορίνθη σκληρή, πήρε την απόφαση να φύγει. Και του λέει, παρουσιάστηκε ο Κύριος και του λέει, όχι, είναι κι άλλοι που θέλουν να σε ακούσουν, θα κάτσε εδώ, του λέει. Αυτό φαινόμενο παρουσιάζεται στην πορεία των Αγίων, για να καταλάβουν ότι ό,τι κάνουν, δεν το κάνουν μονάχοι τους. Τη στιγμή που αισθανόμαστε ότι κάνουμε ένα καλό έργο και αυτό το έργο γίνεται από τη δική μας δύναμη, τελειώσαμε, είναι χαμένο το έργο πέρα για πέρα. Αν οθενεστεί, καταβαίνουμε παν δόρημα τέλειων. Από ψηλά, όχι μονάχοι μας. Και η πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας είναι καταγεγραμμένη εκεί. Από εκεί θα περιμένουμε να έρθει βοήθεια για να γίνει και η πιο μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Αφού λέει και οι τρίχες που έχουμε στο κεφάλι μας είναι μετρημένες. Πώς θα το κάνουμε για το πράγμα. Και τώρα που περνάμε μέσα από τη δοκιμασία, πρέπει να το πούμε και για το πράγμα, και αυτό είναι καταχωρημένο και οφείλεται σε δική μας αποκλειστικά φροντίδα και αγάπη πάνω στο μαμονά. Δεν νομίζω να έχουμε αντίρρηση. Λέει ο Κύριος, ή θα αγαπήσεις τον Κύριο ή τον μαμονά. Λες, μου αφαιρούν το μαμονά και πονάω. Όλοι το νιώθουμε εκείνο γιατί έχουμε πέσει με τα μούτα στο μαμονά. Εάν είχαμε την αγάπη στο Κύριο, θα ήταν τα πράγματα πιο όμαλα, πιο ήρεμα και θα αντιμετωπίζαμε ψύχρεμα την κατάσταση. Ψύχρεμα την κατάσταση. Θυμάμαι τώρα κάτι που διάβαζα στον πατρό Στεφάνου του Αναρωστόπουλου, ένα βιβλίο, η ευχή στον κόσμο. Δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, από άτομα κοσμικά που το ζούσαν, όχι μονάχους. Περιγράφει το εξής. Μιλάω τώρα για την αφοσίωση στο Θεό, το παράδειγμα που θα αναφέρω. Ήταν, λέει, κάποιος μοναχός και έλεγε την ευχή όλη την ημέρα. Και την κατάλληλη στιγμή έβρισκε ένα αρτίδιο, ένα μικρό καρβελάκι, ζεστό από άγγελο που το έφερε. Αυτό γινόταν κάθε μέρα. Ήθελε ένα ζωστός του και του λέει να σε μάθω εργόχειρο. Εκείνος είχε, επαναλαμβάνω, έργο, την προσευχή, μέρα νύχτα. Οπότε ήταν υποχρεωμένος ο Θεός, αφού εργαζόταν μόνο στην προσευχή, να του δίνει να φάει. Ήρθε ο γνωστός του, μάθε εργόχειρο, του λέει, να φτιάξεις κάτι, να βγάζεις τα έξοδά σου, να μπορεί να ζεις. Αποδέχθηκε την πρόταση, χάθηκε το ψωμί. Που σημαίνει απλά ότι όσο είμαστε εμπιστευμένοι σε αυτό που λέει η Εκκλησία μας, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, όσο είμαστε στο Θεό ακουμπισμένοι 100%, φροντίζει ο Θεός. Όταν πια εμείς λέμε, ξέρεις, χρειάζεται να κουνάω και εγώ τα χέρια, θα κουνάς, θα τα κουνείς τα χέρια μου. Αλλά μόνο εγώ να κουνάω τα χέρια μου. Τότε όλη η φροντίδα και όλη η αγωνία και όλο το άγχος θα πέσει πάνω μας. Επαναλαμβάνω, να στηριχτώ μόνο στις δικές μου δυνάμεις. Ο Θεός θέλει σε αυτόν πολύ, σε εμάς λίγο, πολύ λίγο. Το είπε και ο Παππούλης εχθές, όσοι ήταν εκεί και το άκουσαν, είπε, ο Κύριος τον καλέσανε να στήσει τον Λάζαρο. Και μαζευτήκαν όλοι εκεί
Βγάτε μου, λέει, την πέτρα από την πόρτα. Μα ολόκληρο Λάζαρο σήκωσε από το θάνατο. Μια πέτρα δεν μπορούσε να την κουνήσει με ένα λεύμα ο Κύριος. Αλλά λέει το εξής. Πρέπει να γίνει και η δική μας προσπάθεια, ίσαμε εκεί που μπορούμε, και από εκεί και πέρα που δεν μπορούμε είναι του Θεού έργο. Εμείς δεν μπορούσαν να αναστήσει τον Λάζαρο αυτή, τον άστησε ο Κύριος. Μπορούσαν όμως την πέτρα, βγάλανε την πέτρα. Να συνειδητοποιούμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει κάθε τι που κάνουμε να ξέρουμε ότι πριν από το έργο που μπορούμε να κάνουμε θα μπει ο Θεός. Μετά το έργο και ο Θεός θα το φέρει εις πέρα στο έργο. Το λέει ο Γιώργος Παΐσιος σε άλλη περίπτωση. Εδώ λοιπόν τώρα ο προφήτης λύγησε γιατί στάθηκε στη δική του δύναμη. Αν στεκόταν στα χέρια του Θεού 100% και να του δώσει να καταλάβει ο Θεός ότι ξέρεις, δεν σκέφτηκε σωστά, άφησε να περάσει ένας λογισμός αδυναμίας, του το έδειξε αυτό. Πέρασε, λέει, φωτιά από μέσα του, τον έκαψε καλά, δεν την άντεχε και οπότε είπε, Κύριε, έλα και βοήθησέ με. Λέει, πυρ φλεγμένον, λέει, πυρ γεμάτο φλόγα, λέει. Μου έκαψε τα σωτικά, έφτασε μέχρι τα κόκαλα μου μέσα, με έκανε τρελό από φωτιά και όποτε είπα, Κύριε, ναι, το θολημάσω, θα κάνω, έλα, βοήθησέ με. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας, πάντα μπροστά μας και δεν μας αφήνει. Και έκανε ο προφήτης τις προσπάθειες σε έναν κόσμο, επαναλαμβάνω, παγερό και αδιάφορο. Που σημαίνει και εμείς κάποια προσπάθεια. Σήμερα εγώ μέσα σε ένα ύφαλο, ήταν ένας κουντουρμπίγι, ένας κύριος, το είδα και μια άλλη φορά, τον είδα γλυκά να μιλάει, τον είδα ωραία να μιλάει, κάτι είπα εγώ, μόλις μπήκα μέσα, απαντάει ο Γιάννης, σαν θρησκευτική συζήτηση, μπήκε και εκείνος μέσα στη μέση. Λέω, φαίνεστε να είστε καλλιεργημένος άνθρωπος. Σας παρακαλώ, του λέω, έχουμε μια σύναξη από άνδρες, ελάτε και θα μας στολίσετε τη σύναξη. Το είχα πει και την άλλη φορά που τον είχα δει. Πώς λέγεις, μου είπε και το όνομά του, Τσικρικάς μου είπε. Λοιπόν, λέει, δεν μπορώ να έρθω, πάω τη γυναίκα μου στο Μαρκόπουλο, σε δουλειά. Πότε την πας, τάδε, θα σε περιμένουμε, του λέω, να έρθεις μετά. Επέμενα εγώ, επέμενα, μου λέει, και πάνω στην υπομονή κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Λέω, μήπως είστε ορθόδοξος, του λέω. Μου λέει, όχι. Πάτε εδώ, κάτω, του λέω, ναι. Και του λέω, αυτοί δεν υπήρξαν και ποτέ, λέω, από Λούθυρο και μετά παρουσιαστήκαν, λέω. Και είναι αίρεση, του λέω. Έλα καημένα από εδώ σε εμάς, του είπα, και έφυγε. Και έφυγε. Λοιπόν, και αυτοί δεν αφήνουν ευκαιρία. Και εδώ καταλήξω, μίλησα εγώ, τακ, αμέσως μίλησα. Εμείς θα σκεφτούμε να πούμε μια κουβέντα σε αυτή την παγερή ατμόσφαιρα που έχουμε δίπλα μας. Που πρέπει να την πούμε οπωσδήποτε κουβέντα. Δεν θα έχει κόστος μια κουβεντούλα. Τα αδέρφια μας κάθονται στην αγορά και κασκολογούν και μιλάνε και κάνουν και ράνουν, δεν ξέρω τι άλλο. Για μία ώρα εδώ, 20 λεπτά που λέει ο λόγος. Ξέρετε πόση δυσκολία. Βαρύδια έχουν τα πόδια, Βασίλη. Μιλάμε για βαρύδια, όχι αστεία. Βαρύδια. Σας εξηγεί να κάνετε, να πάτε να κάνετε προσευχή και να αισθανόσετε ότι δεν είστε καλά. Και μετά να την κάνετε και το καλά, το δεν είμαι καλά να είναι καλά. Σου γυρίζει καμιά φορά. Είναι του περασμού. Πάντα. Ναι, πάντα. Μπράβο. Στην Αγρυπνία, ναι. Μια και κάναμε την δηλαδή, στις Αγρυπνίες νύες όποτε μπορώ και πηγαίνω εγώ, είμαι πάντα ανήμπορος στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία. Όταν φτάνει και μετά, ένα που φαίνει, εμένα με πολεμάει αρκετά. Όχι μόνο. Του δίνω χώρο. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Σε κάθε τέτοιο βήμα έχει πάρει τα μέτρα του. Με ασφαίρε πόδια. Ξέρει πολύ καλά, είναι τεχνίτης 10 εκατομμύρια ετών αυτός.
Δεν είναι αγίοι. Και πολεμήσει αγίους, όχι αστεία πράγματα. Μεγάλα αστήματα και τα έχει ρίξει. Ο Άγιος Αντώνιος είδε, λέει, όραμα και είπε, αφού είδε το όραμα, κάποια κολόνα έπεσε. Το έχει διαβάσει. Που σημαίνει ότι πολέμησε κάποιον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας και τον έριξε. Όχι εμάς που είμαστε το τίποτα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Μην έχετε εντύπωση ότι και εγώ δεν συμμετέχω στη μάθηση. Έχω μελετήσει αρκετά, με έχει απασχολήσει αρκετά. Μου αφήνει και εμένα τα ανάρια μέσα αυτό που κάνω εδώ πέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ ως προς αυτό. Ειλικρά το λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε την ευκαιρία να ασχοληθώ. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος, πάνω στο θέμα αυτό που συζητάμε, λέει το εξής. Και γάρ νόμος ημίν την του λόγου διακονίαν εγκεχειρισμένης, το εξηγώ, λέει, υπάρχει νόμος θεϊκός. Ξαναλέω, υπάρχει νόμος του Θεού, θεϊκός. Σε εμάς, μιλάει για τον εαυτό του, και σε κάθε όμοιό του, του Κυρίου Χρυσοστόμου, σε εμάς που έχουμε λάβει από το Θεό τη διακονία του Λόγου, να μιλάμε στον κόσμο, διακονία του Λόγου, ναι, υπάρχει νόμος που λέει τι ο νόμος. Μηδέποτε τα παρεαυτόν απολυμπάνει. Προσέξτε το αυτό, θα εξηγήσω. Μηδέποτε τα παρεαυτόν απολυμπάνει. Ξαναπώ άλλη μια φορά. Μηδέποτε, απλά ποτέ, το καθήκον μας, παραλαμβάνω, σε εμάς που ο Θεός εμπιστεύτηκε το κήρυγμα, λέει ο Χρυσόστομος, συνεπώς σε εμάς που εμπιστεύεται το λόγο του, ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το καθήκον μας. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε, το θέμα μας είναι αυτό, το καθήκον μας. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το καθήκον μας. Το ποτέ, ξέρετε, σημαίνει το ποτέ. Να μην υπάρχει σημείο χρονικό της ημέρας και της ώρας που να μην είναι έργο μας το ο Κύριος μας το θέλημά του. Και μιλάμε τώρα σχετικά με το να ακούσει μια κουβέντα όλος από εμάς. Λέει λοιπόν, να μην αφήνουμε ποτέ το καθήκον μας και συνεχίζει. Μη δε σιγάν, να μη σιωπόμε να μιλάμε, μη δε ποτέ, ποτέ. Και προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Να μιλάμε για τον Κύριο. Πάντοτε, το λέω θετικά εγώ τώρα. Ποτέ να μην μιλάμε, να μην βάψουμε να μιλάμε, αλλά πάντοτε να μιλάμε. Αυτό σημαίνει το μη δε σιγάν. Πάντα να μιλάμε. Καν ακούει της, και αν υπάρχει άνθρωπος κάποιος που έχει ανοιχτό τα αυτή και δέχεται ευχάριστα το λόγο του Κυρίου, καν παρατρέχει και αν προσπερνάει και δεν την ακούσει. Θα επιμένουμε και σε αυτόν. Μία, δύο, τρεις, γιατί λέει μηδέποτε απολυμπάνει, ποτέ δεν σταματήσουμε το καθήκον μας να του μιλάμε. Είναι καθήκον αυτό. Αυτό μας έμαθαν οι Απόστολοι, αυτό ο Κύριος, αυτό οι Άγιοι. Πώς η Εκκλησία θα είναι ζωντανή χωρίς το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζω. Εμείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα το πω όπως το ερμηνευμένο και θα σας το διαβάσω μετά. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ομιλούμε στον άλλον, λέει. Και αν δεν μας ακούσει ο άλλος, εμείς την πληρωμή θα την έχουμε ψηλά. Εκείνος την τιμωρία. Εμείς υπεύθυνοι μόνο για να πούμε. Εκείνος υπεύθυνος για να ακούσει. Αν ακούσει, έχουμε διπλή την αμοιβή. Αν δεν ακούσει, έχουμε τη μονή την αμοιβή για μας.
Γιατί άμα ακούσει, έχουμε εκείνον που άκουσε και κερδίθηκε στο λόγο του Κύριου μέσα. Όχι, μα όχι ποτέ, να μην υπάρχει χρόνος ο αδερφός μας να μην ακούσει το λόγο του Θεού. Το έχουμε υποχρέωση για το πράγμα. Έχουμε φτάσει σε κάποια ηλικία, όσοι είμαστε μεγάλοι, και πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ανοίγουμε το στόμα. Γιατί όταν τα ανοίξεις μία, τα ανοίξεις δύο, μετά το λόγο του Κύριου το λέει άνετα. Δεν εμποδίζει ούτε το σούπερ μάρκετ, ούτε ο φούρνος, ούτε το περπάτημα στον δρόμο. Με λεπτότητα θα βρεις τον τρόπο να περάσει το μήνυμά σου. Για να ακούσει κι άλλος, γιατί άμα κάνετε μια προσπάθεια θα δείτε. Σας λέω ότι μπορεί να έχω 500 άτομα να οκλήσει με το καθοδόν στο σούπερ μάρκετ κλπ. Αν έχω βρει δύο που να έχουν σταθεί κόντρα, ίσως. Όλοι οι άλλοι, εκεί που φτάσαμε, αυτό χρειάζεται. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάτι αφήσανε σπουδαίο και παθαίνω αυτά που τραβάνε τώρα. Και ότι χρειάζεται να επιστρέψουμε σε εκείνο που αφήσαμε. Που λέγεται εκκλησία, που λέγεται παράδοση, που λέγεται ήθη, έθιμα, ελλαδικά. Έχουμε λοιπόν ιερή υποχρέωση. Και να ακόμα να σχολιάσουμε, που το, και την περασμένη φορά το είπαμε, αλλά λέει ο Χρυσόστομος, θα σας το πω και μία, θα σας το πω και δύο, θα σας το πω και τρεις, το ίδιο μέχρι που να το καταλάβετε. Στο κρατήριό του, ένα κήρυγμα που το έκανε, δεν το έκανε μια φορά. Το έκανε πολλές φορές, λέει, για να χωνέψετε καλά τι είναι αυτό που ακούσατε. Και εμείς τώρα θα παραλάβουμε αυτό που θα διαβάσουμε τώρα εδώ πέρα. Κάτι πολύ σχετικό με τον Ιώβ. Σε αντίβαρο με τη δική μας προσπάθεια. Πόση προσπάθεια εμείς κάνουμε τις 100, 50%. Ο αντικείμενος πόση προσπάθεια κάνει ο διάβολος για να κερδίσει μια ψυχή. Και εκείνος κάνει προσπάθεια. Που εμείς αδυνατούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της προσπάθειας. Και επαναλαμβάνω, αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα για να καλέσουμε κάποιον στο λόγο του Θεού, εκείνος κάνει 500 βήματα παραπάνω για να ξεστρατήσει κάποιον από το λόγο του Θεού. Έρχομαι να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Ο διάβολος, και τελειώνω, αγωνίζεται εναντίον της σωτηρίας μας. Και προσέξτε το. Χωρίς να κερδίζει τίποτα. Κερδίζει τίποτα. Τι να κερδίσει. Είναι καμένος από ο διάβολος. Ό,τι για να κάνει. Αλλά χαίρει. Αισθάνεται πρόσχερη χαρά. Γιατί είναι χερέκακος. Πρόσχερη χαρά με το να κερδίσει κάποιον. Τον κέρδισα, σου λέει, τον έριξα. Αυτή τη χαρά αισθάνεται. Μετά καίγεται όμως. Συνεχίζω. Αλλά αντιθέτως, πάρα πολύ βλάπτεται από την επιμονή του να κερδίσει κάποιον. Πάρα πολύ, Ιερός Χρυσόστομος παρακαλώ, δεν το λέω εγώ. Έχει όμως τόση μεγάλη μανία, ώστε πολλές φορές επιχειρεί πράγματα ακατόρθωτα. Έχει μανία, σου λέει, ας μην το πετύχω, εγώ θα το πολεμήσω. Ας μην το πετύχω. Έχει, παρότι έχει τη βεβαιότητα ότι δεν θα τον νικήσει αυτόν που θα πολεμήσει, δεν θα σταματήσει να τον πολεμήσει. Για να, τι είχε να πει αυτό, τι είχε να πει αυτό. Δεν βλέπεις, μας λέει ο Χρυσόστομος. Αυτός κάνει προσπάθεια στα κατόρθωτα. Εσύ το δικό μου λόγο, που είναι βέλος που περνάει στην καρδιά του λουνού, και ποτέ δεν μένει αίτητο το κακό και νικέται με το βέλος του Κυρίου, δεν το επιχειρείς να το ρίξεις το βέλος. Τα βέλη σου, λέει ένας ψαλμός, τα βέλη σου, και εννοεί το λόγο του. Εικονημένα δύνατε. Το ψάλλουνε στο κοινωνικό. Άμα το προσέξεις στην ιδέα,
Ωραία, ωραία, λέει, τα βέλη σου εικονημένα δυνατά, δηλαδή είναι ακονισμένα. Ποτέ δεν είναι ακόνιστα. Εικονημένα και όπου πέσουνε, καρφώνονται. Που σημαίνει, και αλλού λέει, έχει το γύριο στο άλογο επάνω, στην Αποκάλυψη το έχει ένα πράγμα, σε ένα άλογο επάνω, υπέα με λευκά ενδύματα, και που το τόξει στο χέρι, ο Κύριος. Και λέει, εξήλθε νικών. Εξήλθε, λέει, νικητής και θα νικάει πάντοτε. Και έχει το βέλος και το τόξο έτσι και το ρίχνει ο Κύριος, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος του. Και ο λόγος του πάντα είναι αυτό που νικάει. Ο νικών, ο αήνικων, ο πάντοτε νικών είναι ο Κύριος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, όχι από τον εαυτό μας, από τον Κύριο, τη δυνατότητα αυτή να προσφέρουμε τον λόγο και εκείνος με τη σειρά του να κάνει το δικό του θέλημα, ο Κύριος μας. Από μονάχη μας ποτέ τίποτα. Λοιπόν, έχει τόση μεγάλη μανία ώστε πολλές φορές επιχειρεί πράγματα κατόρθωτα και επιτίθεται όχι μόνο εναντίον αυτών που ελπίζει να τους ρίξει, πως οπωσδήποτε θα υποτάξει και θα ανατρέψει, αλλά και εναντίον αυτών που είναι φυσικών να νικήσουν την πονηρία του. Και τους πολεμάει που τους έχει στο χέρι του και εκείνους που δεν τους έχει στο χέρι και εκείνους τους πολεμάει. Δεν αφήνει κανέναν. Σαν λέει, τι κάνετε μόρα εσείς. Πάτε αυτόν παράδειγμα τουλάχιστον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Κύριος λέει σε κάποιο άλλο σημείο, τα παιδιά τα δικά μου είναι πιο δεύτερα στην επιμέλεια από τα παιδιά της πονηρίας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω, το εξηγήσω. Θα δείτε ότι οι αιρετικοί δεν εγκαταλείπουν προσπάθεια. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, ξέρουν ότι είναι αστοιχείο ότι οι χριστιανοί, ότι δεν διαβάζουν, ότι τα ξέρουν όλα και μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα δεν σταματάνε. Χτυπάνε μια την πόρτα, δυο την πόρτα, τρεις την πόρτα. Ποιοι από εμάς κάνουν αυτό το πράγμα? Δεν είμαστε πιο δεύτεροι, τι είμαστε? Ήδη είμαστε. Εμείς δεν κάνουμε το έργο με τόση επιμέλεια στο κανοκίνη. Το λέει ο Κύριος. Λοιπόν, συνεχίζω. Ενώ λοιπόν άκουε ο διάβολος για τον Ιώβ να επαινείται από τον Θεό, επαινούσε ο Θεός στο διάβολο τον Ιώβ. Που γνωρίζει όλα τα μυστικά, πάλι είχε την ελπίδα ο διάβολος να τον ανατρέψει τον Ιώβ. Και δεν σταμάτησε ο ύπουλος να πράττει το παν και να πονηρεύεται για να υποτάξει αυτό τον άνθρωπο, τον Ιώβ. Τι είπε? Δεν μπορέσεις. Είναι άκακος, είναι αληθινός, είναι τίμιος, όλα τα έχει πάνω του. Τα καλά δεν θα τα βγάλεις πέρα. Τον διαβεβαίωσε ο Θεός. Που ήξερε ότι ο Θεός γνώριζε ποιος είναι ο Ιώβ. Και είπε εκείνος, εγώ θα το ρίξω. Προσπάθεια. Προσπάθεια. Και δεν απελπιζόταν ο Ελεηνός, έκανε μια προσπάθεια, έκανε δύο, τα παιδιά του πήρε, τα πρόβατα του πήρε, το άλλο του πήρε, αρρώστια του έστειλε, έβαλε τη γυναίκα του για να τον πολεμήσει, να του πει να βλαστημίσει τον Θεό κτλ. Ο Ιώβ στάθηκε και λέει εδώ ο Χρυσόστομος, δεν απελπίστηκε ο διάβολος, τον αγώνα τον έκανε. Να έχουμε υπόψη μας ότι οι άνθρωποι του σκοταδιού δεν απελπίζονται. Κάνουν τον αγώνα για να γκρεμίσουν. Κάνουν τον αγώνα για να γκρεμίσουν. Λέει πάλι ο προφήτης Δαβίδ, Κύριε, σε ένα άλλο ψαλμό, α σι κατηρτήσω, θα το εξηγήσω, α αυτά σι τα οποία σι κατηρτήσω έφτιαξες και έκτισες, αυτοί οι αντίπαλοι σου, οι άνθρωποι ή ο πειρασμός, αυτοί οι αντίπαλοι σου καθήλων τα γκρέμισαν. Το προσέχετε, κάνουν προσπάθεια, αγώνα για να γκρεμίσουν.
και πετυχαίνουν να γκρεμίζουν. Να στέλνουν ψυχές στην κόλαση δηλαδή. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Γι' αυτό πρέπει ο Χριστιανός να γνωρίζει ότι ο διάβολος είναι ο αιώνιος εχθρός μας και ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Θυμηθείτε τον Άγιο Αντώνιο. Μέχρι πού το βολεύεσαι, Παναγιώτη, θυμάσαι. Πέθανε. Και ανέβαινε ψυχή στον ουρανό, στα Κελώνια. Μας νίκησες. Δεν του λέγανε, μας νίκησες. Όχι, όχι. Μέχρι που τον αγκάλιασε ο Κύριος και λέει, με τη χάρη του Θεού, ναι. Όταν πια έπεσε να αγκαλιάσει τον Θεό η ψυχή του, τον πολεμούσε μέχρι την τελευταία στιγμή. Το αντιλαμβάνεστε το πράγμα. Πόλεμος μιλάμε στην ουσία. Εμείς δεν κατανοούμε αυτά τα πράγματα. Και όσοι θέλουμε να το κατανοήσουμε, το κατανοούμε, ξέρετε πότε. Εγώ κατάλαβα το Παΐσιο, τι αγώνα κάνει ο πειρασμός. Όταν διάβασα ότι το μυαλό μου πάει στραβά και το παρακολουθούσα τις τιμές που βαδίζει στραβά και τις τιμές προσευχής, λέω, δεν πάω πουθενά ίσια, λέω τώρα. Το διαπίστωσα γιατί, πώς το έκανε το πράγμα. Πάει στραβά και χρειάζεται, εκεί σε πολεμάει παντού, δεν σε αφήνει όρθιο. Ενώ αυτό το ερωτικό που συνάντησα δεν τον πειράζει καθόλου. Το φαντάζεσαι και το πράγμα. Και κάμιζα και δεν καπνίζω και πήγαινα να γυρίσω και δεν πάω. Ερωτικό, άκουσα εγώ ερωτικό που το έλεγε. Και βλαστήμα και δεν βλαστημάω και ξενύχτια και δεν ξενυχτάω. Και λέει κάποιος, είναι πολύ έξυπνος ο πειρασμός. Τον αφήνει στην ησυχία του γιατί είναι ειδικό του. Ποιος γκρεμίζει το σπίτι του. Θα πολεμήσει τον άλλο. Πολεμήσει τον Κύριο τον ίδιο. Λοιπόν. Να συνεχίσω. Και ναι, επαναλαμβάνω λοιπόν. Πες μου λοιπόν, ρωτάει ο Χρυσόστομος, δεν πρέπει μετά από αυτό για το, που είδαμε τον, να πολεμάει τον Ιώβ, να μην τον αφήνει ήσυχο, μετά από αυτό να ντρεπόμαστε και να κοκκινίζουμε, που απελπιζόμαστε, προσέξτε το αυτό, που απελπιζόμαστε για τη σωτηρία των αδερφών μας. Όταν πρόκειται να μιλήσουμε στον Α, στον Β, για τον Κύριο, κάνουμε μια προσπάθεια και λέμε, α, μου μίλησε άσχημα, άντε τώρα δεν ξαναπάω άλλη φορά. Και απελπίστηκες λέει αυτό το πράγμα. Και δεν έχει ντροπή λέει, δεν λέει στον διάβολο πως κάνει για να ρίξει έναν άνθρωπο στην αμαρτία. Ενώ ο διάβολος ποτέ δεν απελπίζεται για την καταστροφή μας. Αλλά πάντοτε την αναμένει, πάντοτε την περιμένει. Σου λέει, πού θα μου πάει, θα το καταφέρω. Κι όμως, εκείνος θα έπρεπε και πριν αποπειραθεί να σταματήσει να αγωνίζεται. Ο διάβολος έπρεπε πριν κάνει την απόπειρα να πολεμήσει έναν Άγιο άνθρωπο που ξέρει ότι δεν θα πέσει, αφού το γνωρίζει, δεν πρέπει να κάνει καν την προσπάθεια. Τι κάνει όμως την προσπάθεια. Το αντιλαμβάνεστε, ο κακός θα την κάνει την προσπάθεια. Ας ξέρει ότι ο άλλος δεν θα τον ακούσει. Εμείς το μετράμε σαν τον προφήτη. Δεν θα ξαναμιλήσω όλη φορά. Φοβόμαστε το κόστος, Βασίλη. Το κόστος φοβόμαστε. Και τι λέει ο Κύριος, ως να νομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κακό αυτό, έμπρος του πατρού μου λεωνής. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους και εγώ στον πατέρα μου θα πω είναι δικός μου. Όποιος δεν με ομολογήσει και εγώ δεν τον ομολογήσω. Τελείωσε. Έτσι πάει το πράγμα. Και τελειώνοντας, ο διάβολος άκουσε το Θεό να λέγει ότι ο Ιώβ είναι άνθρωπος, δίκαιος, αληθινός, θεοσεβής, απέχει από κάθε πονηρό πράγμα. Με άλλα λόγια, τούτο είναι καθαρό. Από κάθε πονηρό πράγμα. Και ότι ουδής άλλος από όσους κατοικούν επί της γης, κανένας άλλος από όσους κατοικούν στη γη, είναι σαν τον Ιώβ. Αυτό το διαβεβαίωσε ο Θεός. Σαν τον Ιώβ, είπε ο Θεός στον διάβολο, δεν είναι άλλος άνθρωπος. Είναι καλός, είναι αληθινός, είναι ειλικρινής, είναι τίμιος. Μην επιχειρήσεις να το κάνεις, του λέει. Δώσε μου το δικαίωμα, του λέει. Το αντιλαμβάνεστε και θράσος κιόλας. Και θράσος ακόμα. Ύστερα από τόσες λέει μαρτυρίες που του έδωσε ο Θεός, επέμεινε και έλεγε, μήπως κάποτε με την επιμονή που θα κάνω στον Ιώβ, ο διάβολος, με την επιμονή που θα κάνω στον Ιώβ,
και με τα μεγάλα κακά που θα το επιφέρω μπορέσω να το ρίξω. Είχε στο μυαλό του τελείως το κακό. Έκανε την προσπάθεια αυτή που δεν την πέτυχε ποτέ. Και τελειώνοντας λέμε και το πράγμα ότι ο Κύριος και εκείνος έκανε την προσπάθεια μέχρι του Σταυρού για να μας σώσει. Και ξέρετε κάτι, για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο και ξέρετε κάτι ακόμα, και εκείνους που έχουν, και εκείνους που έχουν προορίσει από μονάχοι τους τον εαυτό σε την κόλαση. Και για εκείνους, να μην μείνει κάτι έξω από τη σωτηρία, έξω το αίμα του, κάτι προσπάθειά του, σαν Θεός που ήταν έγινε άνθρωπος, αλλά όμως πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Μην περιμένουμε να δούμε όλη την οικουμένη να σωθεί. Όχι, θα σωθούν αυτοί που έχουν καλή την προαίρεση. Καλή την προαίρεση. Εύχομαι ο Κύριος μας να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει δύναμη και μας δίνει δύναμη να κάνουμε κάποια προσπάθεια κι εμείς για κάποιο αδελφό που έχει άγνοια και δεν γνωρίζει. Μιλάμε για την άγνοια τώρα, γιατί η άγνοια εκεί που εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός και οι Άγιοι μαζί. Θέλετε κάτι? Όχι. Εμείς ευχαριστούμε. Όταν ο δάσκαλος βρίσκει ύφαλο, μαθητήστε. Ορίστε. Όταν ο δάσκαλος βρίσκει ύφαλο, που λέτε, με τον αιρετικό, κάποιος που δεν έχει τα προσόντα, πώς μπορεί να βοηθιάσει? Τους δίνει ο διάβολος την άνεση. Όχι, λέω, εμείς. Τρόπος το λέει. Να δεις όπως λέω. Ε, τι λες? Δηλαδή, όταν εσείς βρίσκεται στη σχολεία. Ναι. Φαντάζεστε ένα μαθητή που δεν είναι και πολύ γνώστης και το ένα και το άλλο. Πώς μπορεί να πολεμήσει? Αυτοί νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Πάλι δεν το κατάλαβες. Συγγνώμη που δεν κατάλαβα. Πες τα καθαρά. Εάν εσύ που είσαι θεολόγος που τα λες αυτά και κάπου κολλάς. Δηλαδή στριμώχνεσαι. Εμείς που δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Πώς θα απαντήσουμε? Να απαντήσουμε. Ο Χριστός κάπου είπε μην προ... Βέβαια το είπε στους μαθητάς του.